Primeramente, ellos llevaron a sus niños en allí, a otro a la tarea del gobierno. Yo afirmo que acá me van a parar sus políticos más, sus patriotas políticos. Όπως παρέμβασε το 2006 και το 2007. Έτσι ο Πέτρος βοήθησε όχι μόνο σε τους και σε άλλα έργα πολιτισμού, τα οποία σταματήσαν το ίδιο το τρόπο. Το ίδιο και αυτές οι βουλεύτες. Το λέω αυτό, γιατί πρέπει κάποτε να καταλάβουμε και νομίζω ότι τόπισε το μήνυμα ο Πέτρος Παγγέλη, ότι για να πάρει κάτι στον τόπο μπροστά χρειάζεται συνεργασία. Και εμείς στη συνεργασία, ως τρίπολη προτεύουσα πόλη, την κάνουμε πράξη με το 2012 χρόνια. Το ίδιο κάνετε και εσείς, για αυτή και στην Αρκαδία. Σας εκτίμησε η Αρκαδία με 70% και η υπόλοιπη περιφέρεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει πολύ πιο εξής να αντιλαμβανόμαστε ότι τα έργα, οι προσπάθειες, δεν είναι προσωπική υπόθεση και ιδιοκτησία του Δημάρχου. Συνηθίζεται βέβαια να λένε διάφορα. Έτσι σήμερα είχα υποχρέωση να αναφερθώ στο προβλήμα του Σεφιόντι όταν είχε πέσει η σκεπή στον Δημήτρο Κωνσταντόπουλο και σε όλους αυτούς. Μακάρι να ήταν εδώ ο Γρηγόρης Νιώτης, μακάρι να ήταν εδώ ακόμη και η Μελίνα Μερκούλη. Μπορούμε όμως να παραδεχτούμε ότι μετά από 10 χρόνια καθιοκρατία, 10 χρόνια από το 1999 μέχρι σήμερα και 100 χρόνια από τη δημιουργία του θεάτρου το 1910, παραδείγεται ένα έργο στις νέες γενιές. Το τελευταίο σημαντικό ερέθισμα για μένα ήταν το Πάσχα του 1999 και να γίνει αυτό το θέατρο. Τότε, ως ευρωσβιώνατος, όταν γινότανε οι ψησταγές και γιορτάζανε το Πάσχα από την πλατεία Άγιος μέχρι την πλατεία Αγίου Βασιλείου και βγήκε να δει κι αυτός το λαό να πανηγυρίζει την Ανάσταση του Χριστού και ζήτησε να μπει μες στο θέατρο. Και πράγματι, μπροστά ήταν η ψησταγιά, αν δεν κάνω λάθος, της Αρκαδιανής και πίσω ήταν το θέατρο όπου οι πόρτες ήταν ανοιχτές και τα παράθυρα ήταν σπασμένα. Τα λέγαμε στον μέλλον. Και θυμάμαι σε εγώ τότε που μου είπατε, όλα αυτά είναι ουσιάζαμε και ορισμένα, και μου είπατε ότι όταν είστε μικρός, σα όταν τεράστιο και θα δευτερό το θέατρο. Και ότι συνοχωρηθήκατε πολύ που το είδατε συχνά το καλά, το είπατε για το λόγο σας. Έτσι λοιπόν, δώσετε το ισχυρό ερέτημα σε έναν άνθρωπο που έχει μάθει να σέβεται τις αρχές, την τάξη και την θρησκεία και την εκκλησία, να έρθουμε σε επαφή και να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που καλούσαμε. Εύχομαι και πιστεύω ότι αυτό το θέατρο, εκείνο που χρειάζεται, είναι ένα μάστορα για να μην καταρρεύσει. Ένα ηλεκτρολό, ένα υδραυλικό. Να μην γίνει ό,τι έγινε με το πνευματικό κέντρο που προσπαθούμε με το ζώο να το κρατήσουμε όρθιο. Και εδώ, απερχόμενος από το Δήμο, πρέπει να αναφέρω, όσο και να σας κάνει παράξενο, έναν αφανή γύρω του πνευματικού κέντρου. Είναι ο Νίκος Δαντάντης. Για τον οποίο δεν υπάρχουν Σάββατα, δεν υπάρχουν Κυριακές, δεν υπάρχουν βράδια και απογεύματα. Διότι πολύ έχει κακοποιηθεί και έχει μιμηθεί στο επαγγελματίδα μας από το περίφημο ωράριο το αυστηρό των δημοσίων υπαλλήλων 8-3 και μετά πάμε με ολίγη. Αλλά το θέμα και θα μου επιτρέψω να κάνω μία να εκθέσω μερικές σκέψεις. 16 χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση και με το λίγο της Τρίπολης. Για μένα δεν είχαν και δεν έχουν σημασία τα έργα. Προτιμώ να είμαι προθήματος που κατεδάφισε την πλατεία η κάθε αγορά, που ξύλωσε την πλατεία Άλεως και όχι το δήμαρχο των έργων. Ειλικρινά όμως αναζητώ και προβληματίζομαι να μάθω αν μπόρεσε η παραταξή μου και εγώ να παρέχουμε στην αλλαγή της νοοτροπίας αν ανοίξαμε τους ορίζοντες τη σκέψη του τριπολισσιών. Δεν το ξέρω, ο καιρός θα το δείξει. Πιστεύω όμως ότι κάτι έγινε. Θες η αποδοχή των μονοδρομήσεων, των πεζοδρομήσεων, του ύφους, της οικονομικής διαχείρισης που κάνουμε, του καθαρού και χρυσταλλινού λόγου που χρησιμοποιούσαμε και άλλων πολλών, πιστεύω ότι μπήκαν οι βάσεις από εδώ και πέρα η Τρίπολη να έχει πιο ανοιχτούς ορίζοντες. Το μέλλον θα δείξει.
Τα έργα για μας ήταν το μέσο να ανοίξουμε τις ορίζοντες, να βάλουμε το πολίτη να δει το καλύτερο, το ομορφότερο, να φύγει από την κρίνια και τη μιζέρια και τους μικροκουτοεγωισμούς. Γι' αυτό και απόψε δεν κάνω απολογισμό, κάνω αποχαιρετισμό από το μέτωπο της κοινωνίας και από το μέτωπο των Δήμων. Διότι δυστυχώς η πατρίδα μας που δίδαξε δημοκρατία και Δήμους δεν τους έχει αποδοθεί ακόμη στο λαό της, δεν έχει αποδοθεί ακόμη, δεν έχουν αποδοθεί οι Δήμοι όπως πρέπει να είναι. Και ο Καϊδράτης έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Τώρα αντιλαμβάνονται οι Δήμπουλες ότι αν μπορεί να γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν κάνω ένα αποχαιρετισμό από αυτό το μέτωπο, το οποίο μέτωπο της αυτοδιοίκησης και του Δήμου, αγαπητέ Γιάννη Σμινιώτη και συνάδελφοι Νέοι, παραμένει ανοιχτό για εσάς τους νεότερους. Δεν κλείνει το μέτωπο ποτέ. Εξάλλου, όπως θα δείτε, όποιος δει το έκτατο, το φάκελο που τι μας είπε η θα δείτε ένα απολογισμό εκεί το 2008 και θα καταλάβουμε τι σημαίνει απολογισμός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι ισοδυναμεί με εξομολόγηση, με αναγνώριση λαθών, είναι ανακεφαλαίωση και χάραξη νέας πορείας. Και πολύ σοφά ο νόμος που επιβάλλει κάθε χρόνο είναι. Θα πω τον παραγωγό μου, που το 2008, στους 16 μήνες, στους 14 μήνες που κάναμε τον πρώτο απολογισμό του Δήμου της Τρίπολης, απουσίασε η πόλη, απουσίασε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, απουσίασε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ένα τηλεόραση, δηλαδή άλλος, απουσίασαν παραγωγικέ και δυναμικέ δυνάμεις. Τώρα, τρέχουν πίσω από το λαό και παρακλάνε το λαό γιατί κάτι δεν πάει καλά με την οικονομία. Θα δείτε λοιπόν μέσα στο έθνο το και θα καταλάβετε γιατί δεν ξανακάναμε και από αυτό το παράπονο, αυτή την πηδεία, απολογισμό.